Και πάμε να ξεκινήσουμε με το σουφλέ σπανάκι. Μια άκρος οικογενειακή συνταγή που σας υπόσχομαι όποια στιγμή μέσα στην ημέρα θέλετε να την κάνετε, σε ελάχιστο χρόνο θα είναι έτοιμη. Απλή, εύκολη και οικονομική. Και σίγουρα πεντανόστιμη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σουφλέ σπανάκι θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, ένα κιλό σπανάκι μπαρμπαστάθης, 200 γραμμάρια τραχανά γλυκό, 100 γραμμάρια νερό, αλάτι, πιπέρι, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 250 γραμμάρια φέτα, 4 αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 1/4 από ένα ματσάκι άνηθο, 1/4 από ένα ματσάκι δυόσμο, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο για το ταψί, δύο κουταλιές της σούπας φρυγανιά για το ταψί και 200 γραμμάρια μίξ τυριών. Λοιπόν, τι πρέπει να πάει πάνω στη φωτιά, φίλε τιμολέων? Τηγανάρα. Και να σας πω ότι στην Ελλάδα σουφλέ ονομάζουμε οτιδήποτε έχει πολλά τυριά, γεμάτη γεύση και είναι έτσι φουσκωτό και νόστιμο. Σήμερα θα κάνουμε ένα σουφλέ με σπανάκι και θα χρησιμοποιήσω ως βάση τον τραχανά, γιατί πάντα πρέπει να έχουμε κάτι για να μας πήξει το μείγμα μέσα. Σε περίπτωση που δεν έχετε τραχανά σπίτι, μπορείτε να αντικαταστήσετε με πληγούρι. Δουλεύει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μην κάνετε τη συνταγή. Θα την κάνετε. Ακόμα και να μην έχετε πληγούρι και τραχανά, μπορείτε να βάλετε και ρύζι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Με τον τραχανά πρέπει να το δοκιμάσετε, είναι καταπληκτικό και δεν πρέπει να αφήνουμε τα τοπικά μας υλικά, όπως ο τραχανάς, να πηγαίνουν χαμένα. Πρέπει να τα αξιοποιούμε. Γιατί το να κάνεις σούπα μόνο τον τραχανά, okay, δεν είναι και τίποτα. Πιο μάγκες είναι οι Ιταλοί που έχουν πουλήσει τα ριζότα και όλα τα υπόλοιπα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει και εμείς να δίνουμε βάση στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, αξιοποιώντας την πρώτη μας ύλη με έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτή η συνταγή πραγματικά είναι φανταστική. Λοιπόν, έχω βάλει λαδάκι πάνω στη φωτιά μου. Και κλασικά ξεκινάμε τη συνταγή μας με το κρεμμύδι. Εδώ. Κόβουμε το κρεμμύδι μας. Πάει μέσα στη φωτιά. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω κρεμμύδια, μας αρέσει. Αν έχετε λίγο πράσο, μπορείτε να προσθέσετε πράσο. Ό,τι λαχανικά θέλετε να βάλετε σε αυτή τη συνταγή, μπορείτε. Η συνταγή θα βγει ακόμα πιο νόστιμη. Λοιπόν, μία σκελίδα σκόρδο. Εδώ. Πάει και αυτή μέσα. Και αρχίζουμε να σοτάρουμε τα υλικά μας. Τώρα, θυμαράκι. Το θυμαράκι, όπως έχετε καταλάβει, το βάζω παντού. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Κάνει τα φαγητά μας πάρα πολύ ιδιαίτερα, με το τίποτα. Μία γλάστρα από θυμάρι πραγματικά θα ανεβάσει το level της γευστικότητας στα φαγητά σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Με το που καραμελώσει καλά το κρεμμύδι και το σκόρδο μας, θα ρίξουμε μέσα το σπανάκι μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπανάκι σε φύλλα μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζεται καθάρισμα και πλύσιμο, μαγειρεύεται εύκολα και απλά απευθείας από την κατάψυξη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κόψετε τη συσκευασία, εδώ, και να ρίξετε το σπανάκι μέσα στο τηγάνι, εδώ. Με μία απλή κίνηση κερδίσαμε τόσο πολύ χρόνο, και με μία απλή κίνηση κάναμε τόσο θρεπτικά ανώτερο το φαγητό μας. Τώρα, θα περιμένουμε λίγο να μαλακώσει το σπανάκι και μετά από 5-6 λεπτά και θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Το σπανάκι καλό είναι να εμφανίζεται συχνά στο τραπέζι. Περιέχει σίδηρο και μαγνήσιο. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες A και K, ενώ αποτελεί σημαντική πηγή σε βιταμίνη C, μαγκάνιο και φιλικό οξύ. Το βρίσκουμε στην αγορά όλο το χρόνο. Η περίοδη κατά τις οποίες έχει την καλύτερη σύσταση και γεύση είναι από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο. Με το που μαλακώσει λίγο το σπανάκι μας, θα ρίξουμε μέσα στον τραχανά. Επαναλαμβάνω ότι άμα δεν έχετε τραχανά και έχετε πληγούρι, μπορείτε να βάλετε λίγο πληγούρι. Απλά θα πρέπει να προσθέσετε λίγο ακόμα νεράκι. Ρίχνουμε και το νεράκι μέσα και αφήνουμε να μαλακώσει ο τραχανάς μας. Θέλουμε να ψηθεί, να μην το νιώθουμε ότι είναι ομός. Οπότε ανακατεύουμε εδώ. Και τι δεν έχω βάλει καθόλου ως τώρα? Αλατάκι και πιπέρι. Α, αυτός είσαι. Οπότε θα βάλω άλλο το πίπερο. Και μην το λυπηθείτε.
Βάλτε γιατί χρειάζεται το σπανάκι μας. Και πιπέρι. Εδώ. Επαναλαμβάνω, οτιδήποτε θέλετε να βάλετε από υδατάνθρακα μέσα, μπορείτε να βάλετε. Σε αυτό το σημείο, λίγο βρασμένο ριζάκι, λίγο βρασμένο πληγούρι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρίξετε για να συνεχίσετε το σουφλέ σας. Εγώ θα βάλω τραχανά γιατί έχει υπέροχη γεύση ο τραχανάς και μου αρέσει πάρα πολύ η υφή στο στόμα. Ουσιαστικά ο τραχανάς είναι αυτό που θα δέσει και το σουφλέ μας, θα το σφίξει, θα δέσει τα τυριά, θα δέσει τα αυγά, τα πάντα που υπάρχουν μέσα, θα τα κάνει ένα και θα τα κάνει τέλεια. Τώρα, θα μαγειρέψω για περίπου 3-4 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσει ο τραχανάς. Και όση ώρα μαλακώνει ο τραχανάς, πάμε να ετοιμάσουμε την υπόλοιπη γέμιση. Έχω τυρί κρέμα, εδώ, φέτα, 4 αυγά, θα προσθέσω ελάχιστο μπούκοβο, ξύσμα από ένα λεμόνι. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το σπανάκι αγαπά το λεμόνι και το λεμόνι αγαπά το σπανάκι. Όταν συνδυάσετε μαζί σε οποιοδήποτε φαγητό, πραγματικά τα αποτελέσματα θα πάνε ένα βήμα παραπέρα, γιατί πραγματικά το σπανάκι με το λεμόνι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Τώρα, έχω μυρωδικά. Ο άνηθος πηγαίνει πάρα πολύ, το ξέρουμε, μαζί με το σπανάκι. Αλλά έχω και λίγο δυόσμο. Οπότε ρίχνω και τα μυρωδικά μου. Και να κατέβω καλά. Θέλω να σπάσει φέτα, αλλά να έχει κομμάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ να υπάρχουν κομμάτια μέσα από τη φέτα στο σουφλέ. Μην τη διαλύσετε τελείως, γιατί δεν θα έχει μετά καμία ουσία. Εμείς θέλουμε να νιώθουμε ότι έχει πραγματική φέτα μέσα. Γι' αυτό το λόγο σπάστε την, αλλά αφήστε την σε μεγάλα κομμάτια. Τέλεια. Με το που ανακατέψουμε καλά όλα μας τα υλικά εδώ, βγάζουμε το σπανάκι μας από τη φωτιά, εδώ. Έχει μαλακώσει ο τραχανάς. Και θα το ρίξω μέσα. Καλό θα ήταν βέβαια να τον αφήσετε λίγο να κρυώσει την άκρη. Αλλά ξέρετε, εδώ πέρα θα κάνουμε όσο πιο εύκολα γίνονται όλα. Ανακατεύουμε. Είναι φανταστικό. Έχει το τυρί κρέμα που θα μας δώσει αυτή την υπέροχη υφή. Και τώρα πώς ετοιμάζουμε το σουφλέ μέσα στο φούρνο. Γιατί αυτό που θα φουσκώσει είναι τα αυγά μας. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, μην με ρωτήσετε αν μπορώ να λατώσω τα αυγά. Δεν γίνεται. Τα αυγά είναι αυτά που θα φουσκώσουν τελικά το σουφλέ. Έχω ένα ωραίο πυρήμαχο σκεύος εδώ. 32 εκατοστά. Θα βουτυρώσω. Εδώ. Βουτυρώστε καλά. Και ειδικά στις άκρες. Και μόλις βουτυρώσουμε θα ρίξουμε λίγο φρυγανιά τριμμένη. Ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε μία στρώση αντικολλητική για να ρίξουμε όλη μας τη γέμιση. Η γέμιση πάει από πάνω. Εδώ. Απλώνουμε παντού. Και επειδή κάνουμε σουφλέ, αλλά ελληνικά, το σουφλέ αλλά ελληνικά τι θέλει? Θέλει μπόλικο, μπόλικο τυράκι. Γι' αυτό το λόγο θα ρίξουμε από πάνω μίξ τυριών και θα τα φέρω από το ψυγείο. Ρίχνουμε και το τυράκι μας από πάνω. Παναγία μου. Θα σας τρέχουν τα σάλια με το που βγει από το φούρνο. Πραγματικά θα έχει τόσο πολύ τυρί και θα είναι τόσο γευστικό που δεν θα το πιστεύετε. Ο φούρνος μου είναι προθαρμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσω περίπου για 50 με 60 λεπτάκια. Μέχρι που να χρυσήσει από πάνω, να φουσκώσει. Θα φουσκώσει πάρα πολύ στο φούρνο. Μετά όση ώρα τα αφήνουμε έξω θα ξεφουσκώνει, αλλά δεν μας πειράζει. Θα τα αφήσω 10-20 λεπτάκια, μπορεί και μισή ώρα να κρυώσει λίγο στην άκρη και μετά θα κόψω. Να θυμάστε πως δεν πρέπει να ανοίγετε ποτέ τον φούρνο όσο ψήνετε το σουφλέ για να μην ξεφουσκώσει. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε το υπέροχο σουφλέ μας. Να το κόψω στη μέση και μετά στα 2 ή στα 3 κατευθείαν. Τι λέει ο κύριος σκηνοθέτης? Η κυρία βοηθός σκηνοθέτη. Έτσι όπως το έχω. Ωραία, αφού σ' αρέσει έτσι, έτσι θα το κόψω. Οπότε πάμε. Εδώ. Και εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και πολύ διάμο αυτό που θα δεις τώρα είναι φανταστικό.
βλέπετε. Αχνίζει, είναι φανταστικό, είναι γευστικότατο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη ύφη που έχει μέσα. Είναι σαν πιτούλα. Είναι γεμάτο σπανάκι, γεμάτο γεύση, γεμάτο ομορφιά και πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Κοιτάξτε εδώ. Για το σουφλέ σπανάκι. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο το κρεμμύδι, το σκόρδο και το θυμάρι. Ρίχνουμε το σπανάκι και το αφήνουμε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαλακώσει και να χάσει τον όγκο του. Προσθέτουμε τον τραχανά, το νερό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να μαλακώσει ο τραχανάς. Βάζουμε σε ένα μπολ το τυρί κρέμα, τη φέτα σε κομμάτια, τα αυγά, το μπούκοβο, το ξύσμα από το λεμόνι, τον άνηθο και τον δυόσμο. Προσθέτουμε το σπανάκι με τον τραχανά και ανακατεύουμε. Βουτυρώνουμε και πασπαλίζουμε με φρυγανιά ένα πυρίμαχο σκεύος 32 εκατοστών και απλώνουμε το μείγμα. Πασπαλίζουμε με το μίξ τυριών και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 50 με 60 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα και να φουσκώσει. Αφού ψηθεί, αφήνουμε το σουφλέ για 20 με 30 λεπτά να κρυώσει, το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Είναι συγκλονιστικό. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Είναι σαν μια πιο εξελιγμένη σπανακόπιτα, αλλά είναι σουφλέ, είναι φουσκωτή, λιώνει στο στόμα και έχει πάρα πολλά τυριά. Νομίζω ότι αυτό το φαγητό θα κερδίσει όλους όσους τους αρέσει το σουφλέ και όχι μόνο.